Έχω κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Σήμερα έχουμε unboxing. Αλλά δεν είναι κάτι που χρειάζεται σε όλους. Αλλά είναι κάτι το οποίο αν το χρειαστείς, πραγματικά το έχεις ανάγκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω unboxing. Τι είναι το συγκεκριμένο πράγμα? Αυτό εδώ πέρα το παρήγγειλα καταρχάς από το AliExpress. Ήθελα να κάνω και μια δοκιμαστική παραγγελία για να δω πώς είναι από το Ali που έρχονται τα πράγματα. Το συγκεκριμένο δέμο μου έχει έρθει από τη Σιγκαπούρη. Όσοι έχετε παραγγείλει από το AliExpress, ξέρετε ότι λίγο πολύ έρχονται από όλο τον κόσμο δέματα. Το κόστος του είναι στα 10 ευρώ. Και τι είναι? Όσοι κάνετε live stream και χρησιμοποιείτε γενικότερα DSLR για αυτή τη δουλειά ή χρησιμοποιείτε DSLR για βίντεο, πολλές φορές χρειάζεστε να τη βάζετε στο ρεύμα γιατί η μπαταρία κλείνει, γιατί η μπαταρία δεν κρατάει. Πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλο βάσανο που κάνεις live stream να σταματάς, να πηγαίνεις πίσω, να παίρνεις την άλλη την μπαταρία, να τη φέρνεις. Ναι. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται. Παρήγγειλα μία ψεύτικη μπαταρία. Έτσι λέγεται, ή αλλιώς λέγεται Power Adapter. Το συγκεκριμένο πράγμα το έψαχνα πάρα πολύ καιρό και ήθελα καιρό να το παραγγείλω. Είναι κάτι το οποίο θέλω πάρα πολλά χρόνια να βάλω στη μηχανή, γιατί τη μηχανή τη χρησιμοποιώ και για γυρίσματα συνεχόμενα και τελειώνει η μπαταρία. Οπότε είναι, πιστεύω, η πιο σημαντική αγορά που έχω κάνει και το πιο σημαντικό δώρο που θα κάνω στην φωτογραφική μου, στην DSLR μου. Όπως κάνουν και οι επαγγελματίες unboxers, νυχοκόπτης, μαχαιράκι. Έχουμε και λέμε. Καταρχάς μυρίζει πλαστικό. Πολύ πλαστικό. Έχουμε την αγαπημένη μας φυσαλίδα. Αυτό δεν χρειάζεται. Και μέσα βρίσκουμε τον adapter. Λοιπόν, η συσκευασή αποτελείται από την ψεύτικη μπαταρία. Αυτή δεν είναι μια ψεύτικη μπαταρία. Είναι πλαστικό. Ακούγεται. Και εδώ πέρα ακριβώς επάνω μπαίνει το ρεύμα. Αυτό εδώ που συνδέεται με το ρεύμα που μπαίνει στην πρίζα. Θέλω να σας πω ότι έχω την Canon την 600D. Ο κάθε adapter είναι διαφορετικός για κάθε φωτογραφική μηχανή. Η Canon τυχαίνει να έχουν και υποδοχή για το καλώδιο, οπότε άμα το βάλεις, επειδή δεν δουλεύουν με ανοιχτό το καπάκι Canon, πρέπει να κλείσεις το καπάκι για να δουλέψουνε. Το βάζεις έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βλέπετε. Το βάζεις στην Canon από κάτω και η Canon σου δίνει τη δυνατότητα, έχει και από την άκρη τρύπα, οπότε μπορείς να κλείσεις και το καπάκι για να μπορέσει να δουλεύει παράλληλα. Πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Canon, η κακιά Canon, δεν σκέφτηκε ποτέ να βάλει τέτοιο πράγμα. Οπότε να είναι καλά οι φίλοι μας οι Κινέζοι που μας σκέφτονται και παίρνουν τέτοια πράγματα για μας. Γι' αυτό κιόλας το βρίσκεις μόνο σε καταστήματα τα οποία έτσι έχουν πιο gadget φάση και λίγο πιο ψαγμένα, όχι τόσο σε καταστήματα που πουλάνε φωτογραφικό εξοπλισμό. Και άμα πας να το ζητήσεις, πολλοί θα σου πούνε ότι ίσως και να μην υπάρχει, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Και όσο το έχω πει, γενικότερα δεν το ξέρανε. Και όταν τους είπα ότι υπάρχει και τους το έστειλα, μου είπανε τι φάση. Το πήρα, το δοκίμασα, δουλεύει, είναι εξαιρετικό. Πραγματικά, βέβαια να σας πω λίγο, μου έκανε εντύπωση που ήρθε σε αυτή τη συσκευασία. Δηλαδή ήρθε σε ένα χαρτοκούτι. Αυτό εδώ δεν έχει επωνυμία, ρε παιδί μου, πάνω. Έχει περάσει και τελωνίο, βλέπετε, τελωνιακός ελεύθερο λέει. Από το άλλο περνάνε τελωνίο τα πράγματα. Βλέπω ότι ήρθε σε χαρτοκούτι, δεν έχει δηλαδή κάποια τέτοια. Βέβαια το ήξερα, γιατί στο Ali έτσι ανοιχτό το είχε, δεν είχε κάποιο κουτί που το συσκευάζει και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και συσκευασμένα. Έχει νομίζω εταιρεία που είναι κάποια γνωστή που βγάζει, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, okay. Δεν είναι και τίποτα ακριβό να σου έρθει και σε συσκευασία. Τι ζητάς και εσύ τώρα? Να το δοκιμάσω, να σας το δείξω, δεν υπάρχει λόγος, γιατί κάνει ακριβώς την δουλειά με μπαταρία, απλά δεν τελειώνει ποτέ η μπαταρία, γιατί είναι μονίμως στο ρεύμα.
είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και όχι μόνο αν κάνεις live stream, αλλά και αν κάνεις λήψεις και έχεις κοντά σου ρεύμα και θες να τραβάς και δεν θες να σταματάς για να αλλάξεις μπαταρία, χρειάζεται άπειρα, πιστέψτε με, είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή έχω σκοπό να αλλάξω και τη μηχανή στη συγκεκριμένη που έχω και να την κρατήσω μόνο για στούντιακι και μόνο για live stream, πιστεύω ότι αυτό θα μείνει και μόνιμα πάνω στη μηχανή. Πάντως, μετράει. Μετράει. Όσοι δεν το ξέρετε, γι' αυτό κάνω το βίντεο πιο πολύ, γιατί δεν είναι κάτι σημαντικό το οποίο μπορεί, χρειάζεται να κάνεις unboxing για να το δείξεις. Αλλά κάνω το βίντεο για να σας δείξω ότι υπάρχει. Ότι όσοι έχετε Canon και χρειάζεστε αυτό το πράγμα, γιατί χρειάζεται πραγματικά, πάρτε το. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να βοήθησα τους φίλους τους κανονάκηδες που χρειάζονται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γιατί πραγματικά πιστέψτε με, εάν δεν το έχεις, δεν το θεωρείς σημαντικό. Μόλις αποκτήσεις, θα καταλάβεις την πραγματική του αξία. Αυτά. Μην ξεχάσεις, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνεις ένα like, να αφήσεις ένα σχόλιο από κάτω, να με ρωτήσεις οτιδήποτε θέλεις και να κάνεις ένα subscribe για να μην χάνεις τα επόμενα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο.